διαδικτυακό θα είναι φέτος το Ξανθιώτικο Καρναβάλι και οι θρακικές λαογραφικές γιορτές. Για το λόγο αυτό, το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης έδωσε στη δημοσιότητα ένα ιδιαίτερο βίντεο εκφράζοντας το πνεύμα των ημερών με την ελπίδα πως του χρόνου όλα θα γίνουν ζωντανά. Τα αυτοκίνητα του Σαφάρι δεν σταμάτησαν για να διασκεδάσουν. Φέτος φοράμε τη λάθος μάσκα. Πώς να φυσήξεις τη σερπαντίνα? Τι θα γίνει τώρα? Πώς θα γλιτώσει το καρναβάλι? Τι είναι αυτό? Ένα φως φάνηκε. Κι όμως, το καρναβάλι πάντα θα βρίσκει τον τρόπο. Φέτος θα έχουμε παραστάσεις, θα έχουμε ομιλίες, θα έχουμε συναυλίες, όλες θα είναι διαδικτυακές. Θα υπάρχει μια έκθεση η οποία είναι από 56 χρόνια που διαμένουμε για αυτές τις τραγικές λαογραφικές εορτές καρναβάλι 2000. Μέχρι και το 21. Από εκεί και πέρα θα έχουμε, όπως είπα, κάποιες συναυλίες, θα έχουμε παραστάσεις και επίσης θέλω να τονίσω ότι την τελευταία μέρα της Κυριακής που θα γινόταν η παρέλαση, φέτος θα έχουμε καρναβαλική αιμοδοσία. Την έναρξη του καρναβαλιού κήρυξε με διαδικτυακό μήνυμα ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης. Φοράμε και φέτος μάσκες του Ξανθιώτικου Καρναβαλιού. Δίνουμε μήνυμα και συμβολισμούς. Ακόμα και με αυτή τη λάθος μάσκα. Όλοι μαζί μπορούμε να γιορτάσουμε, να χαρούμε, να δημιουργήσουμε και να ανανεώσουμε τις ελπίδες μας για το αύριο, για το μέλλον. Αυτή η λάθος μάσκα για τις αποκρίες, αυτή η σωστή μάσκα για την προφύλαξη της κοινωνίας μας είναι που μας επιτρέπει να είμαστε και αύριο όλοι παρόντες με συνέπεια και ασφάλεια, γιατί καλά γνωρίζω ότι η επιθυμία όλων μας είναι του χρόνου στη μεγάλη γιορτή μας στο Ξανθιώτικο Καρναβάλι να μην λείπει κανείς.